κάνει δουλειά, όπως μας εξηγεί ο καθηγητής Ακελαράκης. Το μέγα πλήθος είναι σε κομμάτια. Και όπως έχουμε ήδη δει, στην διαλογή της κεραμικής των οστράκων, κάπου ξεχωρίζουμε μονάχα τα κομμάτια από τα λιχνάρια. Αυτό είναι όμως μια πρώτη φάση. Στη συνέχεια, κάθε ένα κομμάτι από λιχνάρι το ξεχωρίζουμε που ανήκει. Αυτός εδώ ο σωρός. Είναι σωρός από φύλλα λιχναριών. Πολύχρωμα, με πορτοκαλί ή με μαύρο. Σαν αυτό το λιχνάρι που είχε βρει ήδη ο Άλμπερ το 1885. Μια άλλη ομάδα είναι οι αποφύσεις από τα λιχνάρια. Μια ολόκληρη σειρά. Οι βάσεις. Γίνεται πάντα μια προσπάθεια να συγκολλήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια, να συναποτελέσουμε καινούργια λιχνάρια, αλλά είναι βέβαια δύσκολο. Αυτό θα είναι μια μεταγενέστερη φάση. Μια άλλη ομάδα. Οι μίξες, όπως λέμε στην αρχαιολογική ορολογία, από εκεί δηλαδή που μπαίνει το φυτίλι. Να, εδώ μια μίξα από ένα πολύ μεγαλύτερο λιχνάρι, από αυτό το ακέραιο που κρατάω στα χέρια μου. Η όμοιο. Πάλι μια σειρά από διακοσμήσεις. Εδώ έχουμε ξεχωρίσει μερικά που ταιριάζουν απόλυτα. Οι λαβές. Κοιτάξτε πόσες λαβές σε μια μικρή ομάδα. Οι λαβές μας είναι ξεχωριστά χρήσιμες, γιατί αν τις μετρήσουμε, και ήδη τις μετράμε, έχουμε μερικές χιλιάδες. Μπορούμε να ξέρουμε πόσοι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο ιδέο άντρο, κρατώντας ένα λιχνάρι. Φυσικά μπήκαν κι άλλοι που δεν κρατούσαν κανένα φωτιστικό μέσο. Το πιο ενδιαφέρον ίσως είναι η παράσταση που έχουν τα λιχνάρια επάνω. Και έχουμε ένα σωρό παραστάσεις. Εδώ έχω μια μικρή επιλογή από παραστάσεις με πρόσωπα ανθρώπινα. Τον Διόνυσο, μια άλλη εδώ μορφή, στεφανωμένη, που βλέπουμε πολύ καλά ότι προέρχονται από τις ίδιες μήτρες. Έχουμε δηλαδή τα ίδια εργαστήρια. Και βέβαια, στην συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι από ένα λιχνάρι, το πεδίο επάνω, με την παράσταση της Αθηνάς. Και έχω μπροστά μου ένα βιβλίο που έχει ένα αντίστοιχο λιχνάρι, που έχει ήδη μελετηθεί και ξέρουμε σε ποια εποχή ανήκει. Μια ολόκληρη δουλειά. Ο δρόμος που κάνει σήμερα προσιτό με αυτοκίνητο το ιδέο άντρο από το Ηράκλειο περνά από το Γάζι, την Τήλισο και το Σκλαβόκαμπο κοντά στις γωνιές. Εδώ το 1930 ο Σπύρος Μαρινάτος ανέσκαψε μια μινωική κατοικία του 1600 περίπου π.Χ. Η κατοικία που είχε 20 δωμάτια υπήρξε κέντρο αγροτικής και χειροτεχνικής δραστηριότητας. Φαίνεται να είναι της ίδιας εποχής με το κτηριακό συγκρότημα της Ζωμίνθου. Το κτίριο καταστράφηκε το 1450 π.Χ. από σεισμό. Από το Σκλαβόκαμπο, ο δρόμος συνεχίζει στις γωνιές και φτάνει στα Σύσαρχα, σε υψόμετρο 700 μέτρων, τελευταία περιοχή με καλλιεργημένη βλάστηση. Από εδώ σε 2 χιλιόμετρα συναντούμε τα Ανόγια, το πιο κοντινό στο ιδέο κατοικημένο μέρος. Ο δρόμος συνεχίζει να ανεβαίνει για 21 χιλιόμετρα μέχρι το ιδέο άντρο μέσα από τους γυμνούς πέτρινους όγκους. Τα Νογιανό Αόρι, όπως λένε οι ντόπιοι, περνά τη Ζώμηθο και φτάνει στο οροπέδιο της Νίδας.
Από τα Νόγια θα ξεκινήσει σήμερα το επιτελείο της ανασκαφής για το ιδέο με ένα ειδικό πρόγραμμα. Το οροπέδιο σε υψόμετρο 1498 παίζει για αιώνες σημαντικό ρόλο ως βοσκότοπος στην κτηνοτροφία της περιοχής. Όλος ο ψιλορίτης, η αρχαία ήδη, κατά την αρχαιότητα ήταν κατάφυτος από δάση, τους λιμώνες της ήδης, όπως έγραφε ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Ο Θεόφραστος μάλιστα αναφέρει πως στον ψιλορίτη υπήρχαν και λεύκες, έγυροι, όπως λέει. «Εν Κρήτη δε και έγυροι κάρπιμη πλοίουσισι, μία μεν εν το στομείο του άντρου του εν ήδη, ενώ τα αναθήματα ανάκυνται». Είναι τέλος της άνοιξης και το πρόγραμμα προβλέπει ορισμένες εργασίες προετοιμασίας της φετινής ανασκαφής που θα ακολουθήσει 2 μήνες αργότερα. Μια από τις μεγάλες έγνοιες του καθηγητή Σακελαράκη είναι να δεντροφυτεύσει την περιοχή γύρω από το ιδέο και τον καταβλισμό. Είναι ένα έργο αρκετά δύσκολο, γιατί τα εγωπρόβατα του ψιλορίτη κατατρώγουν τα πάντα. Ένα κομμάτι γης θα επιλεγεί για να δημιουργηθεί και φέτος το περιβόλι που θα καλύψει ορισμένες ανάγκες του καταβλισμού. Και είναι πραγματικά αξιοπερίεργο όταν 2 μήνες αργότερα, εδώ πάνω στα 1500 μέτρα, δει κανείς ένα παραγωγικότατο περιβόλι. Τον Ιούλιο του 1986 θα ξαναστηθούν οι οικίσκοι στον καταβλισμό, θα αρχίσει πάλι δουλειά μέσα στη σπηλιά. Η νέα ανασκαφή έδωσε εξαιρετικά στοιχεία για τη λατρεία μέχρι και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τώρα αρχίζει να συγκροτείται πιο καθαρή η εικόνα της ανθρώπινης παρουσίας μέσα στη σπηλιά του ψιλορίτη και της λατρευτικής δραστηριότητας στο πέρασμα τόσων αιώνων. Τα ευρήματα της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Στα ρωμαϊκά χρόνια πάντως το ιδέο άντρο γνωρίζει την τελευταία του μεγάλη άνθηση. Πλήθος είναι τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα αναμοχλευμένα χώματα και ανάμεσά τους αυτό το νόμισμα του Ρωμαίου πρέτορα της Κυριναϊκής, Λόλιους, του 27 π.Χ. Είναι γνωστό πως κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους η Κρήτη βρισκόταν στο περιθώριο του ελληνικού πολιτισμού. Οι κρητικές πόλεις για αρκετούς αιώνες εσπαράσσονταν από εμφύλιους πολέμους. Έτσι τα ευρήματα του Μουσείου Ηρακλείου αυτής της εποχής είναι ολιγάριθμα. Τα περισσότερα έργα της γλυπτοθήκης του Μουσείου είναι από τη Ρωμαϊκή περίοδο. Και είναι αυτή η τελευταία εποχή ακμής του νησιού, όταν μαζί με την Κυριναϊκή αποτελούσαν ενιαία ρωμαϊκή επαρχία. Αυτή η εποχή άλλωστε είναι και η τελευταία μεγάλη περίοδος ακμής της λατρείας μέσα στο ιδέο άντρο, όπως έδειξαν τα ευρήματα αυτής της περίοδου.
Στη Ζόμηθο, ο καθηγητής Ακελαράκης αναζητά αυτή τη χρονιά απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που δημιούργησε η ανακάλυψη του μεγάλου μινωικού κτηρίου. Μια σύντομη ανασκαφή έχει ως πρόγραμμα να αποκαλύψει την περιφέρειά του. Αναζητά δηλαδή τα όρια μέσα στα οποία περικλείεται η μεγάλη κατασκευή. Έτσι θα διευκρινιστεί απολύτως η κάτωψή της και η ανασκαφή θα συνεχιστεί με καθαρή εικόνα για το μέγεθός της. Πραγματικά τώρα επιβεβαιώνονται οι αρχικές διαστάσεις και καταμετρούνται 110 περίπου δωμάτια. Το ιδέο όμως, το Σεπτέμβριο του 1986, ο ανασκαφέας του θα πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση, ύστερα από 6 χρόνια σκληρής δουλειάς, να σταματήσει την ανασκαφή. Ενώ όλα έδειχναν πως κάτω από τα αδιατάραχτα στρώματα κρύβονται ίσως σημαντικότατα πράγματα, η ανασκαφή σταμάτησε. Σταμάτησα, γιατί οφείλουμε να ξέρουμε πότε πρέπει να σταματάμε. Να γνωρίσουμε καλά αυτό που ήδη έχουμε κάνει, για να συνεχίσουμε με καλύτερους όρους. Από το 1982 μέχρι το 1986 ζούσε εδώ, πάνω στο οροπέδιο της Νίδας, σε υψόμετρο 1498, για ένα μήνα κάθε καλοκαίρι, η ανασκαφική ομάδα. Οι συνεργάτες του καθηγητή Σακελαράκη ήξεραν πως και το επόμενο καλοκαίρι θα ξαναβρίσκονταν εδώ. Γι' αυτό η φετινή αναχώρηση, χωρίς πιθανότητα σύντομης επιστροφής, δημιουργεί σε όλους περίεργα συναισθήματα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τη φύση, τους χώρους. Και το ιδέο είναι ένας μαγευτικός χώρος με ιδιαίτερη ενέργεια πάνω στους ανθρώπους. Αλλά και ο τεράστιος όγκος δουλειάς που έγινε και τα χιλιάδες αντικείμενα που έφεραν στο φως ένωσαν ανθρώπους και τοπίο με δεσμού ζωής. Όμως η απόφαση για τη διακοπή της ανασκαφής ήταν επιβεβλημένη για έναν ερευνητή. Τα ευρήματα και η αξία τους ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες. Το υλικό είναι τεράστιο. Πρέπει να συντηρηθεί, να μελετηθεί, να δημοσιευθεί και να βγουν επιστημονικά συμπεράσματα. Είναι μια απαραίτητη φάση που απαιτεί πολλή δουλειά, χρόνο και ανθρώπους με εξειδίκευση και επιστημονικό ζήλο. Ήδη ετοιμάζονται πολλές και μεγάλες μελέτες για τα ευρήματα του ιδέου. Έτσι, η επόμενη ανασκαφική προσέγγιση θα γίνει με περισσότερη γνώση. Χωρίς αμφιβολία, το ιδέο άντρο είναι το σπουδαιότερο λατρευτικό κέντρο της Κρήτης. Όχι μόνο για τη μακραίωνη, αλλά και χαρακτηριστική λατρεία του κρηταγενούς Δία, αλλά και γιατί ήλκησε χιλιάδες προσκυνητές, Κρήτες, Έλληνες και άλλους και από υπερπόντια ακόμη μέρη. Και είναι ίσως φυσικό που για τον μοναδικό αυτό χώρο έχουν ήδη εκφραστεί ασυνήθιστες κρίσεις. Χαρακτηρίστηκε από τον Εμίλ Κούντσε ως ο αγιότατος τόπος της κρητικής λατρείας.
και από τον Τζον Μπόρτμαν, το πιο σπουδαίο λατρευτικό σπήλαιο της εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη. Μπορεί ο καθηγητής Ακελαράκης να σταμάτησε την ανασκαφή στο ιδέο άντρο, αλλά συνέχισε να αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα που δημιούργησε η ανακάλυψη του μεγάλου μινωικού κτηριακού συγκροτήματος στη Ζόμηθο. Πιστεύει πως αν μάθει τι ήταν η Ζόμηθος και ποιος ο ρόλος της εδώ πάνω στον Ψιλωρίτη, σε υψόμετρο 1198 και σε απόσταση 10 χιλιόμετρα από το ιδέο άντρο, η γνώση για το ιδέο θα πολλαπλασιαστεί. Ήδη έχουν ανασκαφεί 4 δωμάτια. Οι πεσμένοι τείχοι αποκαλύπτουν πως η Ζόμηθος καταστράφηκε από τον σεισμό που ακολούθησε τη γιγαντιαία έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1450 π.Χ. Σε ένα δωμάτιο μάλιστα αποκαλύφθηκε ένας θησαυρός από σπασμένα και ακέραια αγγεία. Η σημαντική ανακάλυψη ενός εργαστηρίου κεραμικής με όλα τα εργαλεία του κεραμαία οδήγησε σε νέες επισημάνσεις. Ασφαλώς η Ζόμηθος μπορεί να λειτουργήσε ως σταθμός διαβίωσης και εμπορίου για τους προσκυνητές του ιδέου. Όμως η κτηριακή εγκατάσταση είναι αρκετά μεγαλύτερη για ένα τέτοιο ρόλο. Πιθανόν να ζούσαν εδώ άνθρωποι όλο τον χρόνο. Το εργαστήρι κεραμικής άλλωστε σημαίνει πως οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ μόνιμα κατασκεύαζαν εδώ τα σκεύη τους. Σημαίνει όμως ταυτόχρονα και μεγάλη παραγωγική δυνατότητα κεραμικών βιοτεχνικής μορφής που τροφοδοτούσε ολόκληρο τον οικισμό και τους γύρω χώρους. Ίσως η Ζόμηθος να έχει σχέση με την εκμετάλλευση των οικονομικών δυνατοτήτων του Ψιλωρίτη. Μέχρι τις μέρες μας μάλιστα, εδώ ήταν συγκεντρωμένα όλα τα τυροκομεία του Ψιλωρίτη. Όμως, όταν έχεις ανακαλύψει ένα συγκρότημα με 110 δωμάτια και έχεις ανασκάψει μόνο 4, δεν μπορείς να φτάσεις βέβαια σε τελικά συμπεράσματα. Η Ζόμηθος δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τα μυστικά της. Υπάρχουν ιδέες και σκέψεις πολλές που ίσως επιβεβαιωθούν σε επόμενες φάσεις. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα της Ζομήνθου είναι ασφαλώς ένα εξαιρετικό υλικό για να κατανοηθούν αρκετά πράγματα. Μοναδικά κομμάτια, σπάνια για την Κρήτη μέχρι σήμερα, όπως αυτό το σκεύος παραγωγής στυριού, επιβεβαιώνει την αιώνια εκμετάλλευση των πηγών του τόπου. Σίγουρα πολλά από τα αγγεία και τα σκεύη που κατασκευάζονταν στο εργαστήριο κεραμικής της Ζομήνθου έφτασαν στο ιδέο άντρο. Οι συγκρίσεις και οι συνθέσεις πληροφοριών θα αναδείξουν ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί πολλές φορές ασήμαντες φαινομενικά λεπτομέρειες, όταν συνδεθούν, δημιουργούν ένα πλέγμα πληροφοριών που διευκολύνουν τον ερευνητή να προχωρήσει. Τα προϊόντα του εργαστηρίου κεραμικής του 1600 π.Χ., τα είδη, οι μορφές τους, η χρησιμότητά τους, είναι μοναδική πηγή αξιοποιήσιμων πληροφοριών. Ασφαλώς όμως τα μυστικά της Ζομήνθου και μαζί τους πολλά από αυτά του ιδέου άντρου θα γίνουν γνωστά όταν αποκαλυφθεί το τι κρύβουν
τα πάνω από 100 ακόμη δωμάτια του κτηριακού συγκροτήματος που δεν έχουν ανασκαφή. Η ολοκλήρωση της ανασκαφής στη Ζόμηθο έχει πολύ μακρινό χρονικό ορίζοντα. Ο καθηγητής Ακελαράκης υποστηρίζει πως η Ζόμηθος θα είναι η ανασκαφή του 2000 για την Κρήτη. Γι' αυτό τον απασχολεί το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο πρόγραμμα διαφύλαξης και ανάπτυξης των δρυμών και των παραδοσιακών κτισμάτων. Η ανατολική πλευρά του Ψιλορίτη, στον άξονα Ανόγεια, Ζόμηθος, Οροπέδιονίδας, Ιδέο Άντρο, αποτελεί μια μεγάλη, παγκόσμια σημασίας, ιστορική, αρχαιολογική και οικολογική ενότητα, που πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλαχθεί. Θέλει όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η ανασκαφή στο Ιδέο Άντρο και στο έβριμά του, στη Ζόμηθο, να έχουν καλή μεταχείριση στο μέλλον. Ο καθηγητής Ακελαράκης συμπυκνώνει όλη την αγωνία του ως εξής. Πιστεύω στην αιωνιότητα, στο χρόνο, και θέλω να είμαι ένα σωστό εργαλείο του χρόνου στα χρόνια της ηλικής μου παρουσίας, ώστε οι διαδοχές να είναι αβίαστες. Αυτό, τίποτα άλλο.